Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Σήμερα θα δοκιμάσουμε την Founder CBS. Αλλά πριν δοκιμάσουμε, αυτό το βίντεο είναι χορηγούμενο από τα φίλτρα νερού Water Echo. Βρείτε το link στην περιγραφή. Λοιπόν, η Founder CBS είναι μια Bourbon Imperial Stout που είναι φτιαγμένη με σοκολάτα και καφέ και έχει παλαιώσει και σε βαρέλια maple, σιρόπι σφενδάμου και από τους αδαείς. Είναι μια μπύρα στο 11,6. Έχει μείνει έξω αρκετά ώστε να πάρει μια αλφα θερμοκρασία, παιδί μου, έτσι για να μην είναι παγωμένη και να βγάλει τις γεύσεις και τα αρώματα. Είναι αρκετά παχιά από ό,τι φαίνεται. Κάνει πηχτό αφρό. Και έχω διαλέξει μικρά ποτήρια. Καλά πάει. Κλινκ. Λοιπόν, είναι μία από τις πιο... Πάρκεσαι. Είναι μία από τις πιο θρυλικές, ας πούμε, Imperial Stout. Δεν ήταν βέβαια πάρα πολύ ακριβή, γιατί πλέον έρχεται στην Ελλάδα. Ου, μυρίζει φουλ καφέ. Μυρίζει μπέρμπον, μυρίζει σοκολάτα. Και μυρίζει και μια γλύκα σαν το maple. Είναι αρκετά περίπλοκη. Θεέ μου. Είναι πάρα πάρα πολύ γεμάτη, πολύ κολλώδης. Σου καλύπτει όλο το στόμα φουλ. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη, βγάζει και καφέ και σοκολάτα και μπέρμπον και το σιρόπι, βγάζει και μαύρα φρούτα, βγάζει και μόκα, βγάζει και λίγο σοκολάτα γάλακτος. Και όλα αυτά στη ισορροπία με τον μπέρμπον, το αλκοόλ της δεν φαίνεται που είναι 11,6 για κανένα λόγο. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και αυτό την καθιστά πάρα 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 πολύ καλή μπύρα. Ίσως θα μυρίσει λίγο αλκοόλ πιο μετά που θα ζεσταθεί κι άλλο, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό γιατί okay, είναι αρκετά υψηλό. Αυτή είναι η έκδοση του 2018, από ό,τι λέει εδώ ο φίλος μας. Και λέει ότι φτιάχτηκε αφού βρήκανε μερικά βαρέλια που είχαν μέσα μπέρμπον και περασμένα από maple και είπαν ok, ας πετάξουμε μέσα την breakfast out μας, τη founder's breakfast out και βγήκε αυτό το πράγμα. Δεν βγάζει τα δημητριακά προφανώς, βγάζει όλα τα υπόλοιπα, τα πιο γεμάτα, τα πιο βαριά, τα πιο σκοτεινά, αλλά νομίζω ότι δίκαια έχει το χαρακτηρισμό της ότι είναι μια πάρα 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 πολύ καλή Imperial Stout. Σίγουρα βγάζει τα λεφτά της, βγάζει και παραπάνω λεφτά θα έλεγα. Είναι ήδη αρκετά περίπλοκη και έχει και ακόμα πιο περίπλοκες εκδόσεις, παλαιωμένες σε κρασιά και σε τέτοιες βλακίες. Και θα έλεγα ότι είναι πραγματικά μια εμπειρία που πρέπει να δοκιμάσουν όλοι. Φίλτρα νερού, Water Echo.